Πείσει όλους σε διπλάσιο χρόνο, όπως βλέπετε. Είμαι διπλάσιο κύριος Πολάκης. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση παρά τις εντάσεις. Αυτό συμβαίνει πάντα. Η υγεία είναι ένα πεδίο που δοκιμάζεται καθημερινά όντως η αξιοπρέπεια των ανθρώπων και είναι και ένα πεδίο που ασκείται δικαιολογημένα κριτική στις κυβερνήσεις και στη δική μας την κυβέρνηση για το αν έχει καταφέρει να βελτιώσει και πόσο γρήγορα γίνεται αυτό, αυτή την άσχημη πραγματικότητα. Όμως, αυτή η εκτίμηση η οποία διατυπώθηκε ότι επί ένα χρόνο παρακολουθούμε άβουλοι, χωρίς σχέδιο, χωρίς πολιτική βούληση, χωρίς μεταρρυθμιστική αντίληψη την κατάσταση του συστήματος υγείας, είναι απολύτως λαθημένη. Και αψευδής μάρτυρας γι' αυτό είναι η έκθεση του ειδικού εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ, ο οποίος ήρθε πριν από ένα μήνα, ο κύριος Μποχοσλάφσκι, το Δεκέμβριο του 2015, και έκανε μία ειδική αναφορά στο χώρο της υγείας, ήρθε να παρατηρήσει κατά πόσον στην Ελλάδα του μνημονίου και της λιτότητας γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα και τα κοινωνικά δικαιώματα, και σας διαβάζω αυτολεξή από την τοποθέτηση του ειδικού εμπειρογνώμενα του ΟΗΕ, ότι χαιρετίζω την απόφαση της κυβέρνησης να διαθέσει για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια πρόσθετα κονδύλια για τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη στον προϋπολογισμό του 2016 και επιθυμεί να εφαρμόσει καθολικά ένα σχέδιο για τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Αυτά τα λέει ο ειδικός εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ και όχι κάποιος εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια ο προηγούμενος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, ο Σέφας Λουμίνα, ο οποίος ήρθε στη χώρα μας, μπορείτε να βρείτε την έκθεση, η οποία ήταν ένα κατηγορητήριο για τις πολιτικές των τότε κυβερνήσεων, για την υγειονομική φτώχεια στην οποία είχαν καταδικάσει την κοινωνία, ακόμα και για παρεμβάσεις, και εδώ πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτή η αναφορά, ακόμα και για παρεμβάσεις που αφορούν τον κύριο Λοβέρδο, όπως είναι η διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών. Υπάρχει ολόκληρη παράγραφος, κύριε Λοβέρδο, 64 παράγραφος που αναφέρεται, που στυλιτεύει ο ΙΕ αυτή τη συμπεριφορά. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Προχωρώ παρακάτω. Προχωρώ παρακάτω. Κοιτά, δεν λέω ότι θέλω. Εσείς προκαλείτε. Σε αυτό το θέμα προκαλείτε, σας παρακαλώ. Δεν λέω ότι θέλω. Έχει καταγραφεί στην κοινή γνώμη, η διεθνής επιστημονική κοινότητα μας έχει εγκαλέσει ως χώρα σε περίοδο που ήσασταν υπουργός υγείας εσείς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Λοβέρδο, δεν θα μου ζητήσετε μετά για προσωπικό πάλι, γιατί παίρνετε το χρόνο μόνο σας, όπως βλέπετε. Λοιπόν, καθίστε κάτω να ολοκληρώσει ο κύριος υπουργός. Καθίστε, παρακαλώ, καθίστε. Ορίστε, κύριε υπουργέ, μιλήστε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, η κριτική η οποία ασκείται είναι ότι αφήνουμε ανέπαφο το σύστημα, τη διοίκηση του συστήματος, και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον παλώσουμε. Είναι βάσιμη αυτή η κριτική. Εγώ προφανώς πιστεύω ότι χρειάζεται διοικητική αναδιοργάνωση το σύστημα υγείας. Όχι μόνο να δημιουργήσουμε καινούριους θεσμούς, όπως για παράδειγμα στην πρωτοβάθμια φροντίδα κλπ. Προφανώς χρειάζεται διοικητική αναδιοργάνωση. Και η βούλησή μας είναι όντως να συζητήσουμε και να φέρουμε ένα σχέδιο και να έχει την ευρύτατη συνένεση αυτού του κοινοβουλίου για να έχουμε αξιόπιστους θεσμούς διοίκησης στο σύστημα υγείας. Όμως, αγαπητές συνάδελφε του ποταμιού,
Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι και τα πρόσωπα έχουν και αυτά το ρόλο τους. Εγώ δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα του συστήματος υγείας είναι διοικητικό. Διότι πολλά διοικητικά μοντέλα εναλλάχθηκαν, πολλές μορφές διοίκησης υπήρξαν, υπήρξαν και μάνατζερς με προσόντα, υπήρξαν και πολιτικά στελέχη, υπήρξαν και διορισμένοι πρόεδροι τότε την περίοδο που είχαν καταργηθεί και οι εκπροσωπήσεις στα διοικητικά συμβούλια. Αυτό το οποίο είναι η ουσία είναι ότι όλο το ο σκληρός πυρήνας αυτού του συστήματος, τα διαρθρωτικά του προβλήματα και στρεβλώς τους δεν αντιμετωπίστηκαν παρά τις αλλαγές διοικήσεων, παρά τις αλλαγές υπουργών και υπεραρχών κλπ. Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου λίγο να πω, να ολοκληρώσω. Έχουν λοιπόν σημασία και τα πρόσωπα και ο συμβολισμός που παράγουν αυτά τα πρόσωπα. Προσέξτε λοιπόν με ποια λογική εμείς επιλέξαμε πρόσωπα, δεν λέω για τις κρίσεις των διοικητών, που γίνεται μία υποδειγματική κατά την άποψή μου, και θα το δείτε αυτό, θα κριθούμε κύριε Μπαρτζιώτα εμείς όχι από τον τρόπο που αξιολογήσαμε τις επιλογές των προηγουμένων, αλλά από τις δικές μας επιλογές προφανώς. Και θα υπάρξει μία διαφανέστατη διαδικασία όπου πραγματικά θα ενισχύσουμε το αίσθημα αξιοπιστίας και εγκυρότητας στη διοίκηση των νοσοκομείων. Προσέξτε πώς επιλέξαμε κεντρικές επιλογές που είναι στην ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, πρόσωπο από τον υπηρεσιακό μηχανισμό, δεν είναι κομματικός στέλεχος, ούτε πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ. Οι 7 διοικητές των ΗΠΕ, άνθρωποι εργαζόμενοι του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Προσέξτε, είναι εργαζόμενοι του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Είναι άνθρωποι που υπηρετήσαν και υπηρετούν τα δημόσια νοσοκομεία. Είναι άνθρωποι που ξέρουν τις δυσκολίες και τις αγωνίες των ανθρώπων που μάχονται καθημερινά και μπορούν να συνεργαστούν μαζί τους. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, εργαζόμενοι του ίδιου του ΟΚΑΝΑ. Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, εργαζόμενος του ΕΚΑΒ. Η πρόεδρος του ΕΚΕΑ, εργαζόμενη αιματολόγος διευθύντρια στο Αλεξάνδρα. Αυτή είναι η επιλογή. Δεν βάλαν πολιτικά στελέχη. Μειώσαμε, αν θέλετε, και το δημοσιονομικό κόστος, γιατί αυτοί είναι άνθρωποι που μισθοδοτούνται από το κράτος. Μειώσαμε και το δημοσιονομικό κόστος αυτών των επιλογών. Βεβαίως, και μη γελάτε, κύριε Μπαρτζιώτα. Βεβαίως μη γελάτε. Βεβαίως είναι, βεβαίως. Αυτή είναι, βεβαίως είναι άλλη αντίληψη αυτή. Άλλη αντίληψη. Δεν βάλαμε, αγαπητέ συνάδελφε. Βεβαίως. Δεν βάλαμε, αγαπητέ συνάδελφε, αποτυχώντες πολιτευτές και ανεπάγγελτους. Αυτή είναι μια άλλη αντίληψη, επιτρέψτε μου να πω. Και τελειώνω με ένα θέμα το οποίο έγινε αναφορά και λόγω χρόνου δεν είχα δυνατότητα να απαντήσω στην πρωτολογία. Το θέμα της ψυχικής υγείας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτό το τομέα έχουν γίνει βήματα. Υπήρξε όντως ένα φιλόδοξο σχέδιο μεταρρύθμισης, το οποίο βάλτωσε. Με την αποδιοργάνωση των δημόσιων τομών, με την εγκατάλειψη των ψυχιατρικών τμήματων και των ειδικών νοσοκομείων, προφανώς δεν μπορούσε να υλοποιηθεί το σύμφωνο Λικουρέτζο Αντόρ. Μας ασκήθηκε κριτική ότι κάνουμε μυστική διαπραγμάτευση. Μη σπέβδετε, αγαπητοί συνάδελφοι, να υιοθετείτε την παραπληροφόρηση ορισμένων μέσων ενημέρωσης που απλώς έχασαν την προνομιακή του σχέση με το Υπουργείο Υγείας. Έχει γίνει ανοιχτή επιτροπή, ομάδα εργασίας 28 ανθρώπων από όλα τα επαγγέλματα ψυχικής υγείας, η οποία δουλεύει από την άνοιξη του 2015 μέχρι το Σεπτέμβριο, έχει φέρει πόρισμα το οποίο είναι η βάση της διαπραγμάτευσης που θα γίνει αυτές τις μέρες. Την Τρίτη γίνεται η συνάντηση στις Βρυξέλλες από μια πολυμελή αντιπροσωπεία που βεβαίως επικεφαλής της είναι καθηγητής ψυχιατρικής, ειδικός σε αυτά τα θέματα και όχι ο οποιοσδήποτε σύμβουλος του Υπουργού. Και
θα υπάρξουν σοβαρές αλλαγές και παρεμβάσεις σε αυτό το τομέα. Έχουμε έτοιμο νομοσχέδιο και θα βγει σύντομα σε διαβούλευση για τη διοικητική αναδιοργάνωση του συστήματος ψυχικής υγείας με αποκεντρωμένη διοίκηση, με ενδιάμεσες μορφές διοίκησης ανάμεσα στους τομείς και στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, με παρεμβάσεις ουσιαστικές που στηρίζουν μια λογική μετασχηματισμού του ασύλου με σεβασμό πάντα στα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών. Και σε αυτό το τομέα θα γίνουν αλλαγές και παρεμβάσεις. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που διασφαλίσαμε κρατική χρηματοδότηση για τις δομές από ασυλοποίησης και το ξέρει αυτό όλη η κοινότητα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Έχει να συμβεί αυτό εδώ και 15 χρόνια με επιπλέον 27 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό και διασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποι που σήμερα λαμβάνουν υπηρεσίες και από τον μη κρατικό τομέα θα μπορέσουν να συνεχίσουν να τις λαμβάνουν, θα υπάρχει θεραπευτική συνέχεια και δεν θα βρεθούν χωρίς φροντίδα και βεβαίως πρέπει να υπάρξει παρέμβαση ελέγχου σε αυτό το πεδίο γιατί ήταν και αυτό ένα σημείο και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, μια αιστεία και προκλητή ζήτησης και διαπλοκής και διαφθοράς. Στον τομέα των εξαρτήσεων έχουμε εξασφαλίσει επιπλέον χρηματοδότηση 5 εκατομμύρια ευρώ για τον ΟΚΑΝΑ για να κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση με τις μονάδες άμεσης πρόσβασης. Έχουν σχεδιαστεί, έχουν συμφωνηθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι έτοιμες να λειτουργήσουν 2 μονάδες στο λεκανοπέδιο που θα απορροφήσουν τη λίστα αναμονής για θεραπεία υποκατάστασης. Αυτές είναι κρίσιμες αλλαγές τεράστιας κοινωνικής σημασίας και μάλιστα για κομμάτια του πληθυσμού που δεν έχουν δύναμη επιρροής και δεν βγαίνουν στα κανάλια και δεν δημιουργούν κλίμα πολιτικής πίεσης στην κυβέρνηση. Γιατί υπάρχει άλλη ευαισθησία, αγαπητές συνάδελφοι. Γιατί λέτε ότι είμαστε όλοι υπέρ της δημόσιας περίθαψης. Δεν είναι ζήτημα προσωπικό προφανώς. Ούτε εμείς είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Ούτε είμαστε περισσότερο ευαίσθητοι κοινωνικά. Έχουμε όμως άλλη πολιτική αντίληψη για το ρόλο της δημόσιας υγείας. Εμείς πιστεύουμε επειδή ακριβώς πιστεύουμε στην ισότητα των ανθρώπων, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε υγειονομικές ανισότητες. Και γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει καθολική πρόσβαση και ισότιμη φροντίδα και αποτελεσματική φροντίδα. Και επειδή έχουμε άλλο όραμα λοιπόν και επειδή έχουμε άλλο πολιτικό σχέδιο και επειδή είμαστε άνθρωποι της δημόσιας περίθαψης και ξέρουμε πολύ καλά και τις αγωνίες και τους αγώνες βεβαίως και δεν τρεπόμαστε για τους αγώνες που έχουμε κάνει για τη δημόσια περίθαψη όταν υπήρχαν πολιτικές ηγεσίες που κατεδάφιζαν και επειδή είμαστε και μέρος της κοινωνικής αλληλεγγύης σε αυτή τη χώρα και έχουμε βάλει και εμείς το λιθαράκι μας για να υπάρχει στην περίοδο του αποκλεισμού των ανασφάλιστων να υπάρχει αξιοπρεπής φροντίδα αυτών των ανθρώπων. Για αυτούς όλους τους λόγους, αγαπητές συνάδελφε, είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε και να εμπνεύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος και να συνεργαστούμε με τις πιο έτοιμες δυνάμεις και γι' αυτό και μπορούμε να τα καταφέρουμε να στηθεί το σύνθημα το σύστημα υγείας όρθιο. Να υπάρξει μια ηθικοποίηση σε αυτό το τομέα και να αναδιοργανωθεί σε άλλες βάσεις. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, μην φύγετε.